Μετά από μια μαραθώνια κατηδίαν συνάντηση που διεξήχθη στο Λονδίνο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Τζον Κέρι και ο Ρώσος ομολογός του Σεργέι Λαυρόφ συμφώνησαν πως διαφωνούν για την επίλυση της κρίσης στην Κρυμαία. Ο κύριος Λαυρόφ μάλιστα κατέστησε σαφές ότι το δημοψήφισμα θα γίνει κανονικά την Κυριακή και πως η Μόσχα θα σεβαστεί το αποτέλεσμα. Η κρίση της Κρυμαίας πρέπει να εξεταστεί με ιστορικά δεδομένα. Ανεξαρτήτως όμως από το αν υπάρχουν ιστορικά προηγούμενα, το θέμα είναι ότι όλοι καταλαβαίνουμε, και το λέω αυτό με πλήρη επίγνωση των λεγόμενων μου, ότι η Κρυμαία για τη Ρωσία σημαίνει πολύ περισσότερα από ότι οι Κομόρες για τη Γαλλία και τα Φόκλαντς για τη Μεγάλη Βρετανία. Ο Τζον Κέρι από την πλευρά του επέμεινε στη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το δημοψήφισμα είναι παράνομο και ως εκ τούτου το αποτέλεσμά του δεν θα αναγνωριστεί από την διεθνή κοινότητα. Σαφής ήταν και ως προς το θέμα των κυρώσεων. Ελπίζουμε ο πρόεδρος Πούτιν να καταλάβει ότι τίποτα από όσα λέμε δεν αποτελούν απειλή, ούτε λέγονται σε προσωπικό τόνο. Ενδιαφερόμαστε για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των συμφωνιών που συνήφθησαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχουν να κάνουν με ενδεχόμενες αποσχίσεις, προσαρτήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις κρατών. Independence and how countries come about it.